Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η πολιτιστική εταιρεία Αθήνα Καλή Αθήνα σας καλωσορίζει στη δεύτερη εκπαιδευτική ενότητα του σεμιναρίου 7 σχόλια για τη μοντέρνα τέχνη. Στην προηγούμενη ενότητα, ο κύριος Κοστελέτος μας έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία πολλών διαστάσεων των έργων και των δημιουργών του. Κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Θα σας παρακαλούσα να μου γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο chat. Όσον αφορά τυχόν προβλήματα που έχετε, πάλι μου στέλνετε στο chat. Ερωτήσεις που απευθύνονται στον κύριο Κοστελέτο στο Q&A. Και με τη λήξη της εισήγησης, χρησιμοποιείτε το raise hand, αν θέλετε να μιλήσετε. Η λήξη θα γίνει όπως και την προηγούμενη Παρασκευή στις 9. Και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κοστελέτο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ΆΚΑ, θέλοντας να ενισχύσει το προφίλ της σε καινοτόμα θέματα, είναι ανοιχτή σε προτάσεις και συνέργειες. Δίνω το λόγο στον κύριο Κοστελέτο και σας εύχομαι καλή ακρόαση. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είναι εκεί που είναι έχω να τους πω. Ναι, μισό λεπτό. Τώρα ακούγομαι, είναι εύκολο, ακούγομαι, ακούγομαι. Α, ναι, γι' αυτό. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Τώρα ακούγομαι όμως. Μπορείς να βγάλεις εδώ κάποιες εικόνες, να έχω κάποιες εικόνες. Πρέπει να τους βάλω από κάτω. Ναι. Θες να βγάλω. Α, μέρη που δύο, τρεις, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ λοιπόν. Α, μισό λεπτό. Ένα λεπτό αγριμένετε για να συντονιστούμε μέσα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και το Athens Calls Athens για την πολύ καλή δεξίωση που μας κάνει. Σήμερα η συζήτησή μας είναι το δεύτερο μέρος, είναι 3 από τα 7 σχόλια. Ένα σχόλιο έχει γίνει την πρώτη φορά, μαζί με 2 υποσχόλια και τώρα θα κάνω 3. Δεν θα τα αναπτύξω βέβαια πλήρως, όπως αν τα έκανα ένα χωριστά σε κάθε συνεδρία, αλλά χρειάζονται να υποθούν και τα 3 για να υπάρχει μια ενότητα, μια συνάφεια, δηλαδή στην αφήγηση. Λοιπόν, η δεύτερη συζήτησή μας, η δεύτερη συνάντησή μας αφορά το γήπεδο, την έννοια του γήπεδου. Την προηγούμενη φορά, θυμίζω, είχαμε συζητήσει για την έννοια του παιχνιδιού και το νεωτερικό υποκείμενο και είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό το νεωτερικό υποκείμενο είναι μία από τις πιο προβληματικές έννοιες της νεωτερικότητας αλλά και της μοντέρνας σκέψης. Είναι ένα υποκείμενο κατά κανόνα διαρριγμένο. Βλέπετε τη Μελάνη Μπουζένα, πολύ ενδιαφέρον γλυπτό, μια σύγχρονη γλύπτρια. Ένα υποκείμενο λοιπόν κατά κανόνα διαρριγμένο, το οποίο συνήθως παλεύει, να το πούμε έτσι, ανάμεσα στο πώς θα αντιληφθεί τα πράγματα και αν αυτό θα είναι ένας τρόπος του όπως τα πράγματα τα δίνει η αίσθηση ή μέσα από ένα πιο ενοιολογικό conceptualization που μπορεί να κάνει, μέσα δηλαδή από μια συμβολοποίηση. Μετά λοιπόν την περιπτάνησή μας στις περιοχές του υποκειμένου, καταλήξαμε στην προηγούμενη συζήτηση
ότι μια, ας την πούμε, απαστράπτουσα ιδέα έρχεται, έρχεται στο νου των ανθρώπων και τη σκέψη της νεωτερικότητας και του μοντερνισμού. Και αυτή είναι η ιδέα του να κατανοηθεί το υποκείμενο πραγματικά σαν υπόκειμενο, όπως θα λέει ο Αριστοτέλης, πραγματικά σαν κάτι που υπόκειται, και αυτό το υπόκειται είναι αυτό, είναι ένα αδιαπερατό γήπεδο το οποίο υποβαστάζει όλους τους παίχτες, τα παιχνίδια θεατών και παιχτών, ένας πανδιαπερατός δηλαδή χώρος, ένα, πώς θα το πούμε, ένα, πώς θα το έλεγε ο Ντελέζ, ένα πεδίο εμένειας, το οποίο συγκρατεί και υποδέχεται όλες τις δυνάμεις και μπορεί και τις καταγράφει, και επομένως είναι ένα υποκείμενο που θα μπορούσαμε να πούμε να θεωρηθεί ότι είναι το υποκείμενο που μπορεί να έχει μια ολική ματιά. Αυτή λοιπόν η σημερινή μας λοιπόν συζήτηση θα αφορά αυτό το νέο υποκείμενο, αυτό το γήπεδο, το οποίο στοιχιώνει επίσης τις σκέψεις του 20ου αιώνα της μοντέρνας σκέψης και βεβαίως απεκφράστηκε, αποτυπώνεται μέσα στα κινήματα, μέσα στη ζωγραφική και μέσα στο εικαστικό χώρο, αλλά και στις άλλες περιοχές της τέχνης. Μιλάμε τώρα δηλαδή για αυτό το πανδιαπερατό κόκκινο που βλέπετε στον πίνακα του Ματί στο κόκκινο στούντιο, ένα πανδιαπερατό κόκκινο το οποίο περιβάλλει και περνά μέσα από όλα τα αντικείμενα, σαν τα αντικείμενα να μην είχαν ουσία, αλλά απλά να ορίζονται από το περίγραμμά τους, και αυτό το κόκκινο είναι αυτό το οποίο τα διαπερνά. Ένα πράγμα το οποίο είναι ενιαίο, όχι με τη μορφή της μιας ενότητας, όσο με την έννοια της πανταχού παρουσίας, της πανδιαπερατότητας. Αυτό δηλαδή που κάνει το αντικείμενο σαν να το έχει μέσα του. Σαν να, με αυτή την έννοια ο Ματής, με αυτόν τον τρόπο του, στην προσπάθειά του να στρέψει την προσοχή μας στο χρώμα και στο αίσθημα, κάνει αυτό τον πίνακα εδώ που ακριβώς, ας πούμε, τονίζει αυτή τη σημασία του κόκκινου, το κόκκινο του στούντιο. Αυτή λοιπόν η σημασία του χώρου αυτού δεν είναι μόνο στην τέχνη και στα εικαστικά εννοώ, αλλά είναι και στην αρχιτεκτονική. Βλέπετε εδώ από μια επίσκεψή μου στο Λονδίνο το 2010, στη Serpentine Gallery, ένα περίπτερο που έχει φτιάξει σαν μια ομάδα αρχιτεκτόνων, ένας χώρος που στεγάζει τους ανθρώπους και κάνει reflect, αντανακλά ό,τι συμβαίνει από κάτω, σαν ένας ενίος χώρος που κάνει την αντανάκληση αυτή. Αυτός δηλαδή, αυτός ο γηπεδικός πανδιαπερατός χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος ακριβώς θα παραλάβει, θα συλλάβει και θα αποτυπώσει ό,τι συμβαίνει από κάτω του, όπως το γήπεδο αποτυπώνει ό,τι συμβαίνει πάνω του. Το ίδιο το 2012 το περίπτερο έχει αναλάβει το γραφείο στο βάθος, βλέπετε, τη Serpentine Gallery, το παλιό κτίριο στο Λονδίνο, στο Hyde Park, και στη θέση του παλιού περίπτερου τώρα ένα καινούριο περίπτερο, το 12, από τους Herzog de Meuron, το γραφείο το γνωστό, το ελβετικό της Ελβετίας. Μια ενιαία επιφάνεια η οποία στεγάζει τους ανθρώπους, οι οποίοι από κάτω, καθισμένοι σε καθίσματα από ένα είδος φελού, παρακολουθούν διάφορες οθόνες, συζητούν, αλλά τι είναι αυτό που συμβαίνει από πάνω. Βλέπετε τα καθίσματα. Αυτό που συμβαίνει από πάνω είναι ότι υπάρχει μια ολόκληρη επιφάνεια, μια σαν μικρή λιμνούλα από νερό, η οποία ακριβώς αντανακλά όλο το φυσικό τοπίο και που υπάρχει από πάνω και είναι στο ύψος του ματιού. Αυτές είναι, που σας έδειξα, είναι δημιουργικές προσπάθειες να μπει ο γηπεδικός χώρος μέσα στο παιχνίδι, να παρουσιαστεί δηλαδή αυτή η ενιαία επιφάνεια, αυτή η ενιαία πανδιαπερατή επιφάνεια, και να αποκτήσει σημασία είτε μέσα στο αρχιτεκτονικό είτε μέσα στο εικαστικό έργο. Η έννοια όμως του Θεμέλη είναι μια πολύ σοβαρή έννοια, η οποία στοίχιωσε κυριολεκτικά το 20ο αιώνα και οδήγησε σε πάρα πολύ και οδήγησε σε πάρα πολύ σημαντικές σκέψεις
Στην ουσία δηλαδή αυτό που έγινε κατανοήθηκε ότι τα πράγματα έχουν μια θεμελίωση η οποία, η οποία αναγορεύτηκε σε καθοριστικό θεμέλιο. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα της σύγχρονης σκέψης. Όπως αυτού του υποκειμένου, δίπλα σε αυτό, δηλαδή στον πρόβλημα του υποκειμένου, εγώ θεωρώ καθοριστικό αυτή την απολυτοποίηση του θεμέλιου. Αυτό λοιπόν το θεμέλιο πήρε τέσσερις χαρακτηριστικές μορφές. Κατανοήθηκε πρώτον σαν ένα θεμέλιο κοινωνικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2005 είμαι στο Μαρόκο, στη Φες, μια μεσαιωνική πόλη, και ενώ τα δρομάκια είναι στενά και μπορείς να περιδιαβείς, ξαφνικά μπαίνω στο μαγαζί από το στενό δρόμο και βρίσκουμε, στέλνω προς το πίσω να δω μια θέα. Και μπροστά στα μάτια μου αντικρίζω αυτό το φαινόμενο που βλέπετε εδώ. Δηλαδή έναν τεράστιο ανοιχτό χώρο και στο χώρο αυτό γεμάτο γούρνες μέσα στις οποίες βάφουν τα υφάσματα. Και βλέπετε ανάλογα το είδος της βαφής, υπάρχει και ανάλογο το ανάλογο χρώμα. Στη θέα αυτή, δηλαδή του χώρου αυτού με τις γούρνες αυτές, συνειδητοποίησα πώς ο άνθρωπος, ο ίδιος ο άνθρωπος, αν δείτε εδώ, βλέπετε, που είναι εχωμένος κυριολεκτικά μέσα στο παραγωγικό μηχάνημα, εξαρτάται από την τεχνολογία. Συνειδητοποίησα δηλαδή αυτή τη σκέψη που σαν θεμέλιό της, τη μαρξιστική σκέψη για παράδειγμα, η οποία σαν θεμέλιό της θεώρησε το κοινωνικό οικονομικό και ιδιαίτερα το παραγωγικό, δηλαδή τον τρόπο παραγωγής, τη σειραφή των παραγωγικών σχέσεων με τις παραγωγικές δυνάμεις. Σκέφτηκα πόσο δίκιο είχε ο Αρσενός που στο διδακτορικό του τον Μάρξ τον κατάλαβε σαν στοχαστή της τεχνολογίας. Δέστε δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται χωμένος μέσα στη γούρνα, πόσο πολύ εξαρτάται και συναρτάται από αυτό το μέσο παραγωγής που είναι η γούρνα, εμπροκειμένου. Πόσο δηλαδή δεμένοι είμαστε με την ίδια την τεχνολογία και πώς η τεχνολογία θεωρήθηκε στον 20ο αιώνα σαν ένα τέτοιο γηπεδικό θεμέλιο. Αυτό βέβαια είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πάρα πολύ δηλαδή ευφυής η ιδέα να κατανοηθούν τα πράγματα σαν μια ότι εξαρτώνται μέσα από την ίδια την τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η τεχνολογία μας συνέχει και δεν την συνέχουμε. Δεν είναι όπως συνήθως συνηθίζουμε να λέμε και να σκεφτόμαστε ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη και ανάλογα εμείς πράττουμε είτε κάνουμε βόμβες, ας πούμε, τις οποίες για κακό είτε κάνουμε πράγματα για καλό. Είναι αυτή η λογική του καλού και του κακού δεν είναι πάντοτε τόσο επιτυχής. Και αυτό διότι η ίδια τεχνολογία σε συνέχει και όταν μπεις μέσα στο παιχνίδι της είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις αποστάσεις και να την κατευθύνεις. Είναι αληθινά ένα υπόβαθρο το οποίο βρίσκεται, δεν είναι κατά από τον έλεγχό σου. Πώς είναι ο αέρας όταν φυσά. Δεν είναι πάντοτε σε θέση να τον ελέγξεις. Θα φορέσεις ή όχι τα κατάλληλα ρούχα, αλλά το αεράκι μπορεί να είναι απαλό και να σε χαϊδεύει και να σου φυσά το πρόσωπο, αλλά μπορεί να είναι και ένας ολόκληρος ανεμοστρόβιλος να σε πάρει και να ξεχερσώσει πράγματα πριν εσύ προλάβεις να καταλάβεις. Επομένως, η δύναμη του θεμέλιου είναι σημαντική, όπως και η δύναμη του παραγωγικού θεμέλιου. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι η σκέψη η μαρξική θεώρησε ότι πάνω στο θεμέλιο αυτό στείνεται ένα ολόκληρο επικοδόμημα, το οποίο επικοδόμημα απολυτοποίησε και έτσι θεώρησε ότι το θεμέλιο αυτό είναι ένα μοναδικό θεμέλιο, ένα ουσιαστικό θεμέλιο, ίσως το μόνο θεμέλιο, ίσως το μόνο ουσιαστικό θεμέλιο. Και αυτό βέβαια είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι και το πρόβλημα όλου του 20ου αιώνα που απολυτοποίησε την έννοια του θεμελίου. Το θεμέλιο υπάρχει, το ίστατο θεμέλιο δεν υπάρχει. Τα θεμέλια όμως με έναν τρόπο υπάρχουν και η σκέψη να σκεφτεί κανείς μέσα από αυτά μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη και τώρα θα την παρακολουθήσω. Αυτό θα κάνουμε σήμερα στην προσπάθειά μας να την παρακολουθήσουμε. Η ίδια λογική της τεχνολογίας είναι αυτή η λογική που διέπει το έργο του Λεσέ.
αυτό που το, αυτή τη λογική, αυτή τη σκέψη που διατύπωσε ο Τσάρλι Τσάπλιν στις πρώτες ταινίες, το που ο άνθρωπος είναι έγκλειστος μέσα στη μηχανή, που υπόκειται σε μια έντονη αυτοματοποίηση, που εγγράφεται μέσα στην παραγωγική διαδικασία, που αυτοματοποιείται και που τελικά αλωτριώνεται γιατί δεν έχει επαφή με το αντικείμενό του, είναι μέρος ενός καταμερισμού εργασίας και επομένως δεν έχει πλήρη γνώση και σχέση με το όλο αντικείμενο και τα γνωστά θέματα που ξέρετε. Κάθε φορά η προσφυγή σε ένα θεμέλιο σημαίνει και μία αλωτρίωση ανάλογη. Είναι κατά τη γνώμη μου μία μεταγραφή στη σύγχρονη σκέψη και του μοντερνισμού αλλά και τη νεωτερική και τη μοντέρνα και τη τέχνη. Βρίσκει το ανάλογο της βιβλικής αφήγησης, αυτής της αρχικής βιβλικής αφήγησης της πτώσης, όπου ο άνθρωπος έκτοτος από τον παράδεισο αναζητά και αναθυμάται αυτή την πρωταρχή που ήταν πάντοτε σαν στη μήτρα της μητέρας του, στη κοιλιά της μητέρας του, ήταν σε ζωή παραδείσια, δηλαδή σε ζωή απρόσκοπτη, σε ζωή μη διαδικότητας, μη αλωτρίωσης, χωρίς το εδώ και το εκεί, χωρίς το αυτό και το εκείνο, μέσα σε μία σχέση, ας την πούμε, μη διαδική. Μια σχέση ενότητας, όπου δεν είχε ακριβώς επίγνωση του υποκειμένου για το αντικειμένο. Δεν είχε γίνει αυτός ο χωρισμός, ο διαχωρισμός που ήταν απαραίτητος για να προχωρήσει η γνώση. Και έτσι το τίμημα της γνώσης είναι αυτή η πτώση, που σημαίνει και μια αναθύμηση. Και αυτή η βιβλική μεταγραφή τελικά μεταγράφεται σε όλες τις απόπειρες θεμελίωσης του 20ου αιώνα και της τέχνης της μοντέρνας. Αν λοιπόν ένα πρώτο θεμέλιο είναι το οικονομικό-παραγωγικό, ο τρόπος παραγωγής, η διαλεκτική των παραγωγικών σχέσεων με τις παραγωγικές δυνάμεις. Ένα δεύτερο είναι το ψυχολογικό, όπως το αντέδειξε ο Φρόιντ, τι σημαίνει αυτό. Στον πίνακα που σας δείχνω, βλέπετε, είναι μια δική μου φωτογραφία από το 1989, το Βερολίνο, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Ήταν η χρονιά της πτώσης του τείχους που βρέθηκα εκεί. Και αυτός ο πίνακας τράβηξε την προσοχή μου. Είναι ένας πίνακας του Σαλβατόρ Νταλί. Ο Νταλί είναι ένας καλλιτέχνης που συνήθως το ξέρει κανείς από αυτά τα ονειρικά που φτιάχνει, που έχουν τα σχέση με τον σουρεαλισμό σαν ονειρική γραφή, αλλά είναι πολύ κάτι πολύ περισσότερο. Ειδικά το καταλαβαίνει κανείς αν παρακολουθήσει, ακολουθεί 2-3 αναδρομικές του πρωτεύουσες της Ευρώπης, το καταλαβαίνει αυτή τη γλυπτική του. Η γλυπτική του είναι πολύ πιο κοντά στο πνεύμα του σουρεαλισμού, αυτού του παράδοξου, της παράδοξης ετερόδοξης, ετερότοπης συνάντησης πάνω σε ένα χειρουργικό τραπέζι, μια ομπρέλα, μια ραπτομηχανή που λέει ο Μπρετόν. Στον πίνακα λοιπόν εδώ έχουμε την κυρία Ιζαμπέλ Στάιλερ να αντικρίζει το πετροποιημένο της πορτρέτο. Ο πίνακας έχει ένα υπότιτλο «Μελαγχολία», είναι φτιαγμένο στο 1945 και την ουσία τι είναι αυτό που λέει ο Νταλή, είναι ότι αυτό που λέμε μελαγχολία είναι μια κατάσταση του νου, ενός νου, ενός μυαλού που έχει πετροποιηθεί. Είναι δρόμοι, όπως ο δρόμος που βλέπετε στο αριστερά είδωλο, βλέπετε το δρόμο που οδηγεί μέσα στο μυαλό και οδηγεί σε μια περιοχή πετρώδη, πετροποιημένη. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση ευρωτησίας, να την πω έτσι, με ψυχοαναλυτικούς όρους, που διακατατέχει αυτή την κυρία, μια κυρία η οποία απίθαν προφανώς μια κατάσταση παγώματος, σαν να έχει παγώσει τα πράγματα και αυτό το πάγωμα γίνεται σε έναν άλλο εαυτό, σε μια ασύνδη περιοχή, σε μια περιοχή του μυαλού, έναν άλλο χώρο, έναν άλλο γηπαιδικό χώρο που δεν τον ελέγχει, που δεν είναι στην συνειδητή επιλογή της, έναν ασύνειδητο χώρο, πετροποιημένο, ο οποίος για κάποιους λόγους τραυματικής εμπειρίας έχει παγώσει και έχει δώσει αυτή την εικόνα μιας φιχτής κυρίας της έτσι, εποχής των ας πούμε, απαγορεύσεων, κατά κανόνα πιθανόν
σεξουαλικών, μια σεξουαλικότητα που δεν βρήκε διέξοδο, γιατί πάντοτε αυτές οι πετροποιήσεις και αυτές οι καταστάσεις ευρωδησίας πάντοτε συνοδεύονται με θέματα σαγήνης, απόλαυσης και τελικά, όπως λέει ο χρόνος της σεξουαλικότητας. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο θεμέλιο, το θεμέλιο που ας το πούμε του ασυνειδίτου, το θεμέλιο, ένα ψυχολογικό θεμέλιο, το θεμέλιο των drives, των ενστίκτων, όπου πάνω τους γίνονται το παιχνίδι, πάνω τους χτίζεται το εγώ, γιατί αυτή ήταν η προσπάθεια του Φρόιντ, να θεμελιώσει ένα εγώ, ακριβώς πάνω σε αυτό το έδαφος θεμέλιο των αποφύσεων, που τελικά δημιουργούν τα τραύματα και τις ευρωδησίες και τις παγωποιήσεις του χώρου κλπ. Βλέπετε εξάλλου και το σύμβολο της Μέδουσας εδώ. Εδώ δεν τυχαίο. Το σύμβολο της Μέδουσας που υπάρχει στον μπούστο της κυρίας. Η Μέδουσα ήταν πάντοτε ένα σύμβολο και τρόμου, αλλά και σαγήνης. Και αυτός ο συνδυασμός των στοιχείων του τρόμου, του φόβου, του πετρώματος και της σαγήνης είναι ακριβώς αυτό που παίζει στο παιχνίδι αυτό. Εάν την προηγούμενη φορά σας είχα δείξει ένα έργο του Πικάσο, βλέπετε εδώ, για τις Δεσποινίδες Αβινιόν, η τρίτη προσπάθεια θεμελίωσης, πέρα της οικονομικοπαραγωγικής, ας την πούμε έτσι, και της ψυχολογικής, ήταν ανθρωπολογικής τάξης. Οι ερμηνείες, δηλαδή, στον 20ο αιώνα, συνήθως είχαν έναν κοινωνικό χαρακτήρα, είχαν έναν φροϊδό, μαρξικό κοινωνικό, είχαν έναν φροϊδικό, ψυχαναλυτικό και ό,τι αυτό σημαίνει, ή έναν ανθρωπολογικό. Και το παράδειγμα που σας έδειξα την προηγούμενη φορά, των Δεσποινίδων Αβινιόν του Πικάσο, είναι χαρακτηριστικό σε αυτή την κατεύθυνση, να μην το επαναλάβω τώρα. Ένα παράδειγμα που αυτή η κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση του Κλοντ Λεβιστρός με την αγρία σκέψη, όπου το υπόβαθρο πια δεν είναι ούτε τεχνολογικό, οικονομικό, αλλά ούτε ψυχολογικό, ασύνειδο, αλλά είναι ένα περιεχόμενο που έχει σχέση να κάνει με τον ίδιο τον πολιτισμό, με πρωτόγονες πολιτισμικές έρευνες, όπου ανακαλύπτουν κοινά πολιτισμικά ζητήματα της ανθρωπινότητας. Μετά από αυτό, το τελευταίο υπόβαθρο που συζήτησε ο 20ος αιώνας ήταν το γλωσσικό. Το γλωσσικό υπόβαθρο θεώρησε τη γλώσσα σαν τον κατεξοχή προνομιούχο γηπεδικό τόπο. Αυτό που λέει ο Βιντγκεστάιν, δηλαδή, ότι τα όρια του κόσμου μου είναι τα όρια της γλώσσας μου και ότι μέσα στη γλώσσα μου είναι η οποία είναι ήδη ηλυμένη, δεν είναι ένα προϊόν, ας πούμε, του επικοδομήματος, αλλά υπάρχει με τη γέννηση του ανθρώπου, εξυπαρχής, είμαι μέσα στη γλώσσα. Η γλώσσα με κατέχει με τον ίδιο τρόπο που με κατέχει η τεχνολογία ή που με κατέχουν τα ένστικτα ή που με κατέχει η ανθρωπινότητα. Με τον ίδιο τρόπο με κατέχει η γλώσσα. Από ανέκαθεν, εδώ βλέπετε ένα παλιό κείμενο της Ανατολής, αραμαϊκής γραφής, όπου τα σύμβολα είναι αραμαϊκά και τα ακριβώς για να γίνει κατανοητό, το οποίο βρήκα όταν ήμουν μια μέρα στο Λονδίνο και υπήρχε έκθεση της μοντέρνας τέχνης, αλλά στον αραβικό κόσμο, και πώς οι σύγχρονοι Άραβες καλλιτέχνες μεταγράφουν με όρους νοητερικότητας παλιά πολιτιστικές παρακαταθήκες, όπως ευρωκειμένο είναι αυτή η γλώσσα. Αλλά καλύτερα για να δείτε τη γλώσσα, για να σας, καλύτερα εδώ να σας δείξω αυτό καλύτερα. Εδώ βλέπετε πάλι μια τέτοια απόπειρα καταγραφής σύγχρονης εργασίας οικαστικής. Σιμών Λιουτί είναι πολύ γνωστός καλλιτέχνης, που ακριβώς, μάλιστα,
όταν είχα δει το έργο του, το τράβηξα εγώ υπογωνία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχω μία. Μου άρεσε καλύτερα να το πάρω λίγο στο πλάι, γιατί αναδεικνύεται ίσως καλύτερα αυτή η προσπάθειά του να αναδείξει τη γραφή, όχι μόνο σαν γράμμα, όπου από κάτι λέει που έχει ένα νόημα, αλλά και σαν εικόνα. Βλέπετε ότι αυτό που λέμε ότι το ασύνειδο είναι γραμμένο σαν γλώσσα, εδώ ο συμβολιωτή παρουσιάζει ένα ολόκληρο κείμενο, το οποίο γράφει χωρίς να έχει πλήρη συνείδηση, με έναν ελεύθερο συνειρμό, με έναν χαρακτήρα ελεύθερης γραφής, γράφει, αλλά την ώρα που γράφει, κάποια σημεία μπορεί να τονίζονται, βλέπετε ιδιαίτερα, βλέπετε εδώ, a vision and a response, suspense thought, as thought, δηλαδή σημεία των nothing there, τονίζονται ειδικά σημεία, αποκτούν κάποια, παίρνουν ένα prominent, πιο προέχοντα χαρακτήρα, και την ίδια ώρα γίνεται μια καλλιγραφία, ένας αυτοματισμός, μια προσπάθεια να ξεπεραστεί η έννοια γράμμα και σημείο σύμβολο. Η ιδέα του είναι ότι αυτή του η καστική προσπάθεια, γιατί έχει διάφορους τρόπους, εγώ σας δείχνω ένα ειδικό παράδειγμα για αυτό τώρα που θέλω να σας μιλήσω, λέγεται through the surface, μέσα από την επιφάνεια, και ακριβώς βλέπετε ότι μέσα από αυτή την επιφάνεια, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που μπορούσαμε να το συζητήσουμε και στο τρίτο μέρος, ξεπερνάει αυτή την έννοια της επιφάνειας, και η έννοια επιφάνεια και βάθος πέσουν παράπλευρα. Δημιουργείται ένα αίσθημα παραδοξότητας, αλλά μαζί και ένα αίσθημα οικειότητας, ένα αίσθημα όπου όλα δείχνουν λίγο χαοτικά, αλλά ταυτόχρονα είναι αναγνωρίσιμα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθειά του, όπου ακριβώς όπως φανερώνει αυτό που θέλω να σας πω, το επίπεδο, γήπεδο σαν γλώσσα πια. Σαν μια γλώσσα σημείων, αλλά ταυτόχρονα και εικόνων, συμβόλων. Αυτό το ίδιο, πάρα πολύ σύγχρονη καλλιτέχνης, βέβαια τώρα ο Σιμολιούτη είναι γεννημένος 75 και είναι ένας μεγάλος εφτασμένος και ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Αυτή η δουλειά του πρέπει να είναι πριν 10 χρόνια. Αλλά και εδώ βλέπετε μια από τον Ιώσεφ Κοσούτ, που επίσης είναι ένας σύγχρονος καλλιτέχνης αυτής της κατεύθυνσης, που ασχολείται με την έννοια της γλώσσας, δηλαδή με τη σημασία της σημασίας. Δηλαδή εδώ είναι από μια δουλειά στο Λούβρο, που έχει πάει στο υπόγειο του Λούβρου και βρέθηκε εκεί τότε, ήταν το 2009, και κάνει ακριβώς αυτές τις μενέων, φτιάχνει αυτές τις γραμμές, γραφές, και τις προσαρμόζει, έχει κάνει πάρα πολλές τις δουλειές σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Εδώ πάλι έχετε αυτό το εικαστικό γεγονός σαν γραφή, αλλά μια γραφή η οποία γράφεται μέσα στο αρχιτεκτόνημα και ταυτόχρονα έχει και την έννοια του τι λέει, ποια είναι η σημασία του, αλλά και το ίδιο είναι ένα γεγονός εικαστικό, δηλαδή το ίδιο είναι μια εικόνα που είναι μια παρέμβαση. Και αυτό που λέει, αυτό που είναι η σημασία του, είναι μπορεί να απογνώσει κανείς πολύ συγκεκριμένες φράσεις, τις οποίες ανάλογα τώρα με τη δουλειά που κάνει και κάθε φορά ποιο είναι το θέμα του, είναι πολύ ενδιαφέρον το από πού αντλεί κάθε φορά, από πού αντλεί το θέμα του και πού παραπέμπει. Βλέπετε το disorientation παραπέμπει σε ένα είδος από αλλαγής κατεύθυνσης ή το spectateur, ο κρυμμένος, είναι στα γαλλικά εδώ, κασέο, ο κρυμμένος, θεατής, ή το reflexion ή το proprio trace, δηλαδή ίχνος, παραπέμπει σε τέτοια θέματα, τα οποία αντλεί από φιλοσόφους, μπορούν ως Νίτσε, ως Σπινόζα, ανάλογα που είναι, αν είναι στην Ολλανδία, που να πάρει κομμάτια του Σπινόζα, ανάλογα τι αφορά το αρχιτεκτόνημα και τι θέλει να κάνει, βάζει και τις αναλογικές σημασίες. Αυτό όμως που θέλω να σχολιάσω, ειδικά στο θέμα αυτό της γλώσσας,
και στο θέμα της πιο πολύ. Συζητήσω και μια άλλη τρίτη προσπάθεια για να γίνει λίγο το πιο κατανοητό αυτό που λέω. Είναι εδώ μια προσπάθεια του ένα πίνακα του Κίφερ, του Άνσελ Κίφερ, που τον παρακολουθώ πολλά χρόνια. Έχω δει δύο αναδρομικές του στο Μπιλμπάο, στο Λονδίνο και αλλού ίσως. Και μεμονωμένα έργα του, ένας πολύ ενδιαφέρον καλλιτέχνης και αυτός έτσι κάποιες ηλικίες. Με ένα πολύ ενδιαφέρον έργο. Στο κείμενο, το έργο του αυτό είναι επηρεασμένο, λέγεται του φθινοπόρου ρουνικό πλέγμα και είναι επηρεασμένο από ένα ποίημα του Τσέλαν, του Παουλ Τσέλαν, που είναι εβραϊκής καταγωγής, ένας πολύ σύγχρονους, σημαντικότερους, από τους πιο σημαντικούς ποιητές του 20ου. Και ο Τσέλαν έχει κάνει αυτό το ποίημα στην προσπάθειά του να επεξεργαστεί μια γλώσσα στην οποία ο γκρίζος χώρος να έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, τώρα τι είναι γκρίζος χώρος? Γκρίζος χώρος είναι ο χώρος ανάμεσα σε αυτά που λέγονται. Γκρίζος χώρος είναι ένας χώρος όπου έχει πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα, που δεν είναι ο χώρος της ομιλίας, αλλά είναι ο χώρος της αποσιώπησης. Είναι αυτό που αποσιωπάται, που επίσης έχει σημασία. Γιατί η σημασία του κενού χώρου, η σημασία του χώρου, όπως είναι η μουσική που έχει τις νότες που ηχούν, αλλά ταυτόχρονα έχει και τις παύσεις, έχει εκείνα τα στοιχεία τα οποία δημιουργούν τη μουσικότητα. Στη μουσικότητα δεν παρεμβαίνει μόνο αυτό το οποίο ηχεί, αλλά και αυτό που σιωπά. Επομένως, πολλές φορές τώρα, επειδή να σιωπά κανείς μιλά πιο ηχηρά και το να σωμάσει μιλά καλύτερα, και επειδή η ποιήση του Τσέλαν είναι μια δραματική ποιήση, όπως είναι και η εβραϊκή κουλτούρα, μια δραματική κουλτούρα στο τρασφόντο της, στο βάθος της, παρότι εμφανίζει χιουμοριστικά aspects στην επιφάνεια, προσπαθεί να αξιοποιήσει τη σημασία αυτής της σιωπής και το ίδιο τώρα κάνει και ο Τσέλαν. Βέβαια, τώρα του φθινοπόρου ρουνικό πλέγμα, ρουνικό είναι το αλφάβητο των λαών που ήταν. Πως οι Κέλτες ήταν φύλλα τέτοια και παλιό αλφάβητο. Αν χρειαστεί στη συζήτηση μπορώ να σας δείξω ρουνικά γράμματα, αλλά έχουν ένα χαρακτήρα που παραπέμπουν σε σύμβολα τα οποία είναι σύμβολα κυνηγιού, τέτοια σύμβολα. Είναι συμβολογραφική γραφή, δεν είναι, ας πούμε, τέτοιου χαρακτήρα γραφή. Και ακριβώς του φθινοπόρου σημαίνει μια εποχή που είναι μεταβατική, που είναι ανάμεσα, που τα πράγματα δεν είναι ούτε θαμμένα με στη γη, αλλά ούτε και αλθίζουν όπως την άνοιξη. Εδώ λοιπόν σε ένα τέτοιο εγκαταλειμμένο τοπίο, φθινοπορεινό, τα καμένα, τα πεσμένα αυτά, τα δέντρα, χιονισμένο, βλέπετε πως είναι σαν το τοπίο αυτό παραπέμπει σε αυτή τη γλώσσα, σε αυτή τη γλώσσα, το πλέγμα αυτό, σαν να είναι σύμβολα τα ίδια τα στοιχεία του χώρου. Και ανάμεσά τους το χιόνι είναι ένα πανδιαπερατό επίπεδο σαν το κόκκινο του Ματίς, ένα επίπεδο πανδιαπερατό το οποίο διαπερνά όλο το χώρο και τελικά δημιουργεί αυτές τις απαραίτητες παύσεις για να γίνει, ακριβώς για να πάρει νόημα η επιφάνεια. Να πάρει το νόημα της η επιφάνεια. Και υπάρχει και ένα στοιχείο μέσα στο χώρο, βλέπετε, να πάρει η επιφάνεια νόημα με αυτά τα σύμβολα, τα οποία είναι διατεταγμένα, αλλά ταυτόχρονα και με τις απαραίτητες διακοπές και τα απαραίτητα ρήγματα, τις απαραίτητες χάσεις, αλλά και την εγκατάσταση ενός κεντρικού στοιχείου που είναι ένα είδος κατοίκησης. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό εύκολα, να το δώσω μια σημασία, αλλά πάντως θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένα είδος κατοίκησης, μια κατοίκηση μέσα σε αυτό το πλέγμα της γλώσσας. Όπως ο άνθρωπος δηλαδή κατοικεί μέσα στη γλώσσα και η γλώσσα τον συνέχει, πως το ασύνδυο που λέει ο Λακάν είναι διαμορφωμένο, δομημένο σαν γλώσσα. Εδώ όμως και είναι κάτι πολύ, πολύ ευρύτερο, όπως το έχει ζωγραφίσει ο Κίφερ. Λοιπόν, λοιπόν είναι η ιστορία του επίπεδου, το επίπεδο, και αυτό σημαίνει, αυτό είναι όλο το ζήτημα. Αυτές οι προσπάθειες του 20ου αιώνα να διαβάσει όλο το
να διαβάσει όλη την τέχνη, όλη τη σκέψη, να τη διαβάσει μέσα από μια αναφορά σε ένα βασικό επίπεδο. Και έτσι θεωρήθηκε ότι η γλώσσα είναι το ίστατο αυτό καταφύγιο, ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικό αν δεν αρθρωθεί στο πεδίο της γλώσσας. Μόνο ότι όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν και τρόποι που δεν είναι επικοινωνίας και επαφής, που δεν είναι ακριβώς γλωσσικοί. Ή να θεωρηθεί το ανθρωπολογικό επίπεδο, ή να θεωρηθεί το ψυχολογικό ή το παραγωγικό, το οικονομικό, τεχνολογικό. Αυτή λοιπόν ήταν η τρόπη να θεωρηθεί, να αποδοθεί σημασία σε αυτό το γηπεδικό χώρο. Που, γιατί, για να μπορέσει να αντικατασταθεί, να αντικαταστήσει η σκέψη του 20ου αιώνα, να αντικαταστήσει το υποκείμενο, το παραπέον διαγραμμένο ή διαχωρισμένο ή αμετατριωμένο υποκείμενο, να το αντικαταστήσει με κάτι διαφορετικό, να το αντικαταστήσει με... να το αντικαταστήσει με ένα πεδίο εμένειας, κάτι από κάτω του που να υπόκειται, που να έχει μεγαλύτερη εγκυρότητα, που να παραπέμπει με έναν τρόπο στο Θεό του Μεσαίωνας, από το πεδίο που απεμπολήθηκε ή στη φύση του αρχαίου κόσμου. Σαν μια ανάμνηση, να το πω, αυτής της δυνατότητας που είχε ο άνθρωπος παλιότερα να καταφύγει σε ένα άλλο επίπεδο θεϊκό ή της φύσης και που την αποστερήθηκε με την απαρχή του νεωτερικού κόσμου, θέλει ίσως να την επαναφέρει με έναν τρόπο και να πει ότι να, όχι, και εμένα με συνέχεια ένα επίπεδο στο οποίο μπορώ να αποδώσω πράγματα σαν νομοτέλεια, και αυτό να είναι το οικονομικό ή το ψυχολογικό ή το γλωσσικό. Αυτή η χειρονομία, στην ουσία, είναι αυτή που καταγράφεται στο μαύρο τετράγωνο του Μάλεβιτς. Η χειρονομία του Μάλεβιτς να ζωγραφίσει αυτό το μαύρο τετράγωνο σε άσπρο φόντο, είναι ακριβώς αυτή η προσπάθεια να δοθεί μία υπόσταση σε αυτό το τίποτε, σε αυτό το πεδίο, αρχικό πεδίο εμένειας, σε αυτό το πανταχού παρόν, το οποίο όμως δεν είναι nothing, δηλαδή δεν είναι ένα μη πράγμα, το οποίο μη πράγμα, δηλαδή δεν είναι something, δεν είναι κάποιο πράγμα, δεν έχει μια υπόσταση, δεν είναι μια ουσία, αλλά έχει μια όμως σημασία. Έχει μια σημασία, και αυτή τη σημασία θέλει να τονίσει. Αλλά να, εδώ βλέπετε το ίδιο σχέδιο. Όταν όμως το δει, εδώ είναι από την Τριτιάκοφ της Μόσχας, βλέπετε όμως ότι εδώ, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό σκόπιμο ή αν είναι από τον καιρό, δεν είναι δικό μου το φωτογραφία αυτή. Βλέπετε ότι το μαύρο τετράγωνο εμφανίζει κάποιες διαραγές, κάποιες ρογμές. Δεν είναι δηλαδή ένα τίποτα τίποτε, αλλά είναι ένα τίποτε που μπορεί να πει τίποτε πάντα, ένα τίποτε από το οποίο μπορούν να ξεκινήσουν πολλά πράγματα. Για να δοθεί αυτή η αίσθηση, γιατί τότε ο Μάλεβιτς ήταν έτσι, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη συζήτηση, θέλησε να συμβολοποιήσει το αίσθημα και θέλησε να τοποθετήσει το αίσθημα τώρα σαν ένα, αυτό το να δώσει το αίσθημα τη σημασία του γηπεδικού χώρου, με το τετράγωνο αυτό δηλώνει το ίδιο το γήπεδο. Δηλώνει τον ίδιο αυτόν τον γηπεδικό χώρο, το αρχικό πεδίο εκκινήσεων, να το πούμε, των αισθημάτων που στη συνέχεια μετά με τις αφηρημένες θέσεις του συνέδεσε. Να σκεφτείτε ότι αργότερα ο ίδιος εγκαταλείπει και ζωγραφίζει με αυτόν τον τρόπο. Ζωγραφίζει δηλαδή φεύγει από το ένα επίπεδο και προσπαθεί να διατυπώσει με παράλληλες ζώνες ή να δει πολλά επίπεδα ή να αποδώσει με πολλούς τρόπους χρωματικά. Πάντως στην αρχική του ιδέα παραμένει πιστός. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα του επίπεδου, του γηπέδου, έτσι όπως την σταχυολόγησα μέσα στη μεριδιάβασή της μέσα στον 20ο αιώνα. Βέβαια το γήπεδο είναι πάντοτε, δέστε αυτό το καταλάντο το σχέδιο του, είναι πάντοτε το γήπεδο κατά από ένα άλλο γήπεδο και πάντοτε, βλέπετε εδώ το παράξενο, που παίχτες παίζουν, έχουν την εποπτεία του γήπεδου και παίζουν μέσα σε ένα άλλο γήπεδο. Άρα πατούν και αυτοί σε ένα γήπεδο κτλ. Η ιδέα ότι οι γήπεδα πατούν σε άλλα γήπεδα και ότι η έννοια του γήπεδου είναι μια έννοια η οποία μπορεί να έχει σημασία αλλά γίνει προβλήματα, είναι μια έννοια η οποία βλέπει κανείς στο βουδισμό Zen, για παράδειγμα. Να, εδώ είμαι στο Τόκιο τώρα, το 2005,
σε ένα μοναστήρι, στην αυλή του, τράβηξε αυτή τη φωτογραφία που σας δείχνω, όταν οι μοναχοί Ζεν κάνουν διαλογισμό, βλέπετε έναν κήπο, αυτός είναι ένας κήπος Ζεν, και έχει ένα μικρό χαλικάκι και μέσα στο χαλικάκι είναι τοποθετημένη μικρή βράχη. Επομένως, το μάτι θα προσιλωθεί στο βράχο και επομένως ο βράχος έχει μια μορφή, είναι formative, έχει ένα formation, έχει έναν τρόπο άρθρωσης, έχει μια μορφή, έχει μια ύπαρξη, είναι κάτι, είναι something, είναι ένα πράγμα, κάτι. Αλλά πολύ γρήγορα όταν το μάτι μείνει πολύ ώρα εκεί, μπορεί να στραφεί στο χαλικάκι, οπότε τότε πάει σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ύπαρξης, πάει στο nothing, nothing, πάει σε αυτό το γηπεδικό χώρο, σε αυτό το ενίο γηπεδικό χώρο, για να γίνει, ας πούμε, έτσι, να εικονογραφηθεί με έναν τρόπο αυτό το που ο Βούδας δίδαξε στο δεύτερο, νομίζω, τροχό, στη δεύτερη φάση, μια δεύτερη φάση διδασκαλίας του, που δίδαξε τη θεωρία της κενότητας, όπου η μορφή είναι emptiness, κενότητα, και η κενότητα είναι μορφή. Και η μορφή δεν είναι τίποτα άλλο από κενότητα και η κενότητα δεν είναι τίποτα άλλο από μορφή. Αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στη μορφή και στην κενότητα, αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στη μορφή και στο περιβάλλον της, είναι ακριβώς το συνεχές παιχνίδι του ανθρώπου και βεβαίως και της τέχνης. Η επισκέψη στο μοναστήρι αυτό και ο συλλογισμός πάνω σε αυτά τα θέματα μου έδειξε ότι τελικά πράγματι το επίπεδο υπάρχει έναν τρόπο και απεικονίζεται, το γηπεδικός χώρος, αλλά τέτοιος ίστατος γηπεδικός χώρος είναι δύσκολο να βρεθεί. Και συνειδητοποίησα ότι ακριβώς το πρόβλημα της σκέψης, της νεωτερικής σκέψης είναι ακριβώς αυτή, η απολυτοποίηση του επίπεδου. Το επίπεδο έχει σημασία, είναι ένα frame, αλλά όπως λέει και ο Στοτέλης πολύ σωστά, αυτό το frame είναι μέσα εκεί μόνο είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, με βάση αυτό, άρχισα να σκέφτομαι μπορεί να είναι, πώς μπορεί να πάει κανείς πέρα από το γήπεδο και το υποκείμενο, αλλά πριν κάνω αυτό, γιατί αυτό θα το συζητήσουμε στη δίδυμα μας συνάντηση, πριν κάνω αυτό ήθελα να σκεφτώ πώς κανείς μπορεί να αξιοποιήσει πιο παραγωγικά αυτή την σημασία του γήπεδου που σας ανέφερα σήμερα. Δηλαδή, ύστερα από αυτή την περιδιάβαση, αυτές τις περιοχές και καθώς κοιτά κανείς πόσο καθοριστικές ήταν αυτές οι στιγμές και τον 20ο αιώνα που ο άνθρωπος σκέφτηκε όλες αυτές τις σημαντικές, σκέφτηκε το υποκείμενο σαν ένα έδαφος που τον συνέχει, είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε είναι ψυχολογικό, είτε ανθρωπολογικό, είτε είναι γλωσσικό. Πόσο σημαντικό, πώς μπορούμε από αυτό μετά να προχωρήσουμε, τι σκέψεις μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, οπότε πάμε πίσω, αρχίζουμε λοιπόν πάλι στις αρχές πάλι να βρούμε βοήθεια που θα βρούμε. Επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, λέει ο Πλάτωνας στον Τίμεο, οφείλουμε να συμφωνήσουμε ότι το ένα είδος είναι αμετάβλητο, αγέννητο και άφθαρτο, χωρίς να δέχεται τίποτε μέσα του από πουθενά και χωρίς να μεταβιβάζεται σε κάτι άλλο, αόρατο και ασύλληπτο από τις αισθήσεις που μόνο η νόηση μπορεί να αντιληφθεί. Ο Πλάτωνας διακρίνει δηλαδή σε ένα πεδίο το οποίο είναι νοητικό, ένα πεδίο της νόησης. Δεν είναι ένας κόσμος, όπως λέει ο Σύμφος, αλλά είναι ένας τόπος. Το δεύτερο είδος έχει το ίδιο όνομα και μοιάζει με το προηγούμενο. Είναι όμως αισθητό, δημιουργημένο, ευρισκόμενο σε αιώνια κίνηση, που εμφανίζεται και χάνεται διαρκώς σε κάποιο μέρος και γίνεται αντιληπτό από τη γνώμη μου με τη βοήθεια των αισθήσεων. Υπάρχει λοιπόν ένα πράγμα που είναι αυτό που λέει ο Ηράκλειτος, τα πάντα ρί, το οποίο το συλλαμβάνω με τις αισθήσεις μου. Ο κόσμος, ο φαινόμενος, αυτό που ο Πλάτωνας ονομάζει τις φαινόμενες έδρας, άλλος ένας τόπος, και υπάρχει και ο κόσμος ο νοητός. Δηλαδή, αν πω τη λέξη ελευθερία, έρχομαι στη ζωή και στη ζωή ταυτόχρονα έρχομαι και μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος πράγματα τα οποία βλέπω ότι χάνονται, φθύρονται κλπ. Αλλά έρχομαι και μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο ιδέες, έρχομαι δηλαδή μέσα στη γλώσσα στην ουσία. Και λέω τη λέξη ελευθερία, λέω τη λέξη δικαιοσύνη, λέω τη λέξη μαμά ή μπαμπά ή οτιδήποτε, και αυτές τις λέξεις δεν τις έφτιαξα εγώ, αλλά βρέθηκα εγκλωβισμένος, όπως σας έλεγα πριν για το γλωσσικό γήπεδο, βρέθηκα μέσα στη γλώσσα.
Από τη σκέψη όμως που έκανε ο Πλάτωνας, καθώς έκανε αυτόν τον διαχωρισμό για να σταθεί ανάμεσα στο Παρμενίδιο και στο Ηρακλήτιο Δήλυνο, τώρα δεν μας αφορά, κατέληξε ότι πέραν από αυτούς τους δύο τόπους, δηλαδή τον τόπο τον νοητικό και στο τέλος της ζωής, όταν έκανε τον Τίμιο, που είναι το τελευταίο του έργο, από τα τελευταία τέλος πάντων, κατέληξε ότι πέραν του αισθητού τόπου και της φαινομένης έδρας, δηλαδή πέραν του αισθητού τόπου, της φαινομένης έδρας και του νοητού τόπου, του, όντως, του τόπου των όντως όντων, αυτών που λέει των ιδεών, ναι, και που αντιλαμβάνεσαι, του τόπου της γλώσσας, δηλαδή, που είναι η σκέψη μαζί και η ομιλία. Χρειάζεται και έναν τρίτο χώρο. Το τρίτο χώρο, λοιπόν, το τρίτο είδος, είναι ο αιώνιος χώρος που δεν φύρεται, αλλά παρέχει διαμονή σε όσα γεννιούνται και γίνεται αντιληπτό με ένα είδος νόθου συλλογισμού, χωρίς τη βοήθεια των αισθήσεων, αλλά μόνο με την πίστη. Χρειάζεται δηλαδή και ένας άλλος χώρος, ένας χώρος τρίτος, ο οποίος να είναι ένα είδος υποδοχής. Δηλαδή να είναι ένας χώρος ο οποίος θα είναι σαν ένας ενδιάμεσος χώρος, σαν ένας χώρος όπου θα υποδεχθεί, ας το πούμε, το πρωταρχικό υλικό της δημιουργίας και καθώς θα το περάσει σε ένα είδος κρυσάρας, θα μπορέσει στη συνέχεια να το κάνει διαθέσιμο για μορφοποίηση. Είναι σαν να προετοιμάζουμε ένα υλικό προκειμένου να το μορφοποιήσουμε. Αυτή η ιδέα του γηπέδου, το οποίο όμως δεν είναι απόλυτο, του γηπέδου δηλαδή που είναι του γηπέδου που είναι, δεν είναι ένα μοναδικό γήπεδο το οποίο είναι η ίστατη, το ίστατο baseline για κάθε τι, αλλά είναι ένας βοηθητικού γηπέδου που συνυπάρχει στον πλατωνικό τίμιο και με τα υλικά και με τον δημιουργό και με τις ιδέες, όλα μαζί συνυπάρχουν. Δεν είναι ο δημιουργός δημιουργός των ιδεών, δεν είναι ο δημιουργός του γηπέδου, του χώρου, της κρυσάρας αυτής, της χώρας όπως ονομάζει ο Πλάτωνας, ούτε ο δημιουργός είναι δημιουργός όλου του κόσμου. Δεν τακτοποιεί όλο το χάος, αλλά πείθει ένα μέρος του χάους και το κάνει και κοσμημένο. Αυτή η ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί το γήπεδο στην περίπτωση αυτή, το οποίο είναι απαραίτητο, παίρνει μία θέση μέσα στα άλλα και όχι μία θέση μοναδική, σαν ένα ίστατο θεμέλιο, σε ένα ίστατο γήπεδο. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, συνάδει αυτή η πλατωνική σκέψη της χώρας με τη σκέψη που σας έδειξα πριν από το βουδισμό Ζεν, από το μοναστήρι αυτό, όπου ο άνθρωπος κάνει μια συνεχή, το μάτι του κάνει μια συνεχή, συνεχές πήγαινε έλα, ανάμεσα στο μορφοποιημένο βραχάκι και στο χαλικάκι που παραπέμπει στο μη είναι, στο μη βραχάκι, στο formless, σε αυτό που δεν είναι. Επομένως, όλο το θέμα τώρα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτή τη σκέψη και να διατυπώσουμε μια σκέψη πέρα από το επίπεδο του υποκείμενου, πώς μπορούμε δηλαδή να συνδυάσουμε το μορφικό με το μη μορφικό, με το άμορφο, πώς μπορούμε δηλαδή να εγκαταστήσουμε μέσα στο παιχνίδι της τέχνης αυτό το οποίο είναι πολλές φορές άρρητο, αυτό που δεν μπορεί να ελεγχθεί, αυτό που δεν μπορεί να μορφοποιηθεί. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία η προσπάθεια της τέχνης και διάφορα παραδείγματα που σας έδειξα το υπενήσονται ακριβώς αυτό και στην προσπάθεια θα προσπαθήσω στην πορεία να το κάνω λίγο πιο κατανοητό. Λοιπόν, ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι αυτό το γήπεδο για το οποίο μιλάμε, αυτός ο χώρος όπου μας συνέχει, είναι γενικά ένας χώρος ενέργειας. Όπως βλέπετε εδώ στον πίνακα του Jackson Pollock, UAN νούμερο 31 πίνακα, το έκανε το 1950 ο Jackson Pollock, αυτό που λέμε action painting, αυτό που έχει το υλικό του, αλλά βλέπετε ότι ο τρόπος που ρίχνει το υλικό του δεν είναι ένας τρόπος. Ενώ υπάρχει κάτι χαοτικό, ταυτόχρονα υπάρχει κάτι τακτοποιημένο. Συνάδει πολύ αυτός ο πίνακας του Jackson Pollock με την ιδέα που παρουσιάσει σε μια ομιλία μου που λέγεται Orderly House, τακτοποιημένα χάος, όπου η χαοτικότητα είναι μέρος του σχεδίου. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι αυτός ο χώρος, ο γηπεδικός αυτός ο χώρος,
είναι ένας χώρος ενεργειών, ο οποίος συνέχει. Είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται στο υπόβαθρο, ας πούμε, κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως και να το πούμε. Από αυτόν τον χώρο ξεκινούν και αναδύονται δυνάμεις. Από αυτόν τον χώρο δηλαδή της ασάφειας, από αυτόν τον χώρο των μη μορφοποιημένων, από αυτόν τον χώρο της συνεχούς ροής, της συνεχούς κίνησης, αρχίζουν να δημιουργούνται δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις έχουν το χαρακτήρα μιας ταλάντωσης. Σας δείχνω έναν πίνακα τώρα, πολύ ενδιαφέρον, μικρό σχέδιο που μου έκανε εντύπωση, ενός ανθρώπου που εκτιμώ πολύ τη δουλειά του και είναι καθοριστική η συνεισφορά του στη σχέση του 20ου αιώνα, του Joseph Beuys, κάνει αυτό το έργο Beuys, που λέγεται Nymph, και βλέπετε, είναι ένα απλό χαρτί, σαν ριζόχαρτο, στο οποίο έχει δημιουργήσει αυτή τη φιγούρα, η οποία ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο σημεία, και αυτή η ταλάντευση ταλαντεύει και τον χώρο τον ίδιο. Είναι ένα είδος, είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου, αυτού που ονομάζω αμφιθυμίας, ταλάντευσης, ταλάντωσης, μια λέξη που έχει υποθεί σε όλες τις σκέψεις με χιλιάδες τρόπους, ή μπορούμε να το πούμε σύγχυση, μπορούμε να το πούμε απορία, οι Έλληνες, μπορούμε να το πούμε άγνοια, ο βουδιστικός κόσμος, ignorance, μπορούμε να το πούμε μάγια, οι Ινδουιστές, μπορούμε να το πούμε πτώση, ακόμα ο εβραϊκός κόσμος, μπορούμε να το πούμε ένα είδος ενοχής, ίσως με την καλή ενοχή, ενοχοποίηση, αλλά ενοχικότητας, δηλαδή που ταλαντεύομαι ανάμεσα σε δύο πράγματα. Αυτή λοιπόν η πρωταρχική ταλάντωση είναι κατά τη γνώμη μου καθοριστική, προκειμένου αυτό το πρωταρχικό υπέρναφος της βαρυθυμίας, αυτό το ενεργειακό πεδίο, να πάρει ένα σχήμα. Και από εκεί ξεκινούν όλα τα πράγματα κατά την ταπεινή μου γνώμη, ξεκινούν από μια ουσιαστική ταλάντωση που είναι μέρος του παιχνιδιού του ανθρώπου, μέρος της ανθρώπινης συνθήκης, και που αυτή η ταλάντωση θέλει να κάνει τι. Θέλει, το ίδιο εδώ, η παιδίση του Τζιακομέτη, όταν και στα δύο αυτά έργα, στο δεξιά βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι τοποθετημένος πάνω σε ένα τροχό, σαν να υπενήσεται έναν τροχό ημαρμένης, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, δηλαδή να υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία να έρχεται από κάτω του και αυτός να πρέπει να ισορροπήσει πάνω σε αυτό, ή σαν να βρίσκεται πάνω σε ένα έδαφος βαρυθυμίας στο αριστερά μέρος, Λομ Κισαμπίρ, δηλαδή ο άνθρωπος που πάει να πέσει, που βρίσκεται σε μια κατάσταση αιώρησης και προσπαθεί να πέσει, ο ίδιος ο άνθρωπος από τα υλικά του βάρους που τον συνέχει, αυτό το υλικό που ο Τζιακομέτη κάνει, αυτό το υλικό το φσάν που είναι σαν φαγωμένο, σαν να είναι η ίδια η φθορά μέρος του ανθρώπου και σαν να είναι η φθορά αυτή του ανθρώπου μέρος του υποβάθρου που τον συνέχει και που τον τραβά. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν την τάση να γυρίσουν εκεί που ήταν, δεν πάνε ποτέ. Προς τα πάνω είναι μια ανάταση, μια υπέρβαση, αλλά η φυσική του φθορά είναι φθορά, είναι προς τα κάτω. Ο χρόνος ο παδαμάτων του Ηρακλήτου δείχνει αυτό. Αυτή λοιπόν η ταλάντευση, η ταλάντωση, έχει κάνει αυτό το πράγμα που κάνει η πλατωνική χώρα, που κάνει η πλατωνική κρυσάρα, δηλαδή τακτοποιεί το υλικό και προσπαθεί να του δώσει μία τάξη, να του βάλει σε μία σειρά. Βλέπετε εδώ ένα πίνακα του Μοντριάν, όπου ακριβώς αυτό το προσπαθεί να δημιουργηθεί ένα πλέγμα κανονικότητας, ένα πεδίο που να μπορεί να είναι ευανάγνωστο, που να γίνει ένα πεδίο αναφοράς. Καλύτερα εδώ, στο πίνακα του Πάουλ Κλέε, ο Garden, ο κήπος, το 31 που έκανε ο Κλέε, βλέπετε ότι τα μικρά pixels, τα χρωματικά, προσπαθούν να, σαν να κουνιώνται και να προσπαθούν να πάρουν τη μορφή που έχει ένας κήπος για να γίνουν σημεία αναφοράς. Αυτό το ίδιο πράγμα κάνει τώρα εδώ ο Van Gogh στο έργο του Whitfield με Crowns, με κοράκια, σταροχώραφο με κοράκια, που είναι από τα τελευταία έργα της ζωής του, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Θέλω δηλαδή εδώ τώρα να σας δείξω πώς ακριβώς αυτή η προσπάθεια ταλάντευσης, ταλάντωσης, πώς ας πούμε σημαίνει, τι σημαίνει αυτή η κίνηση, αυτή η μορφοποίηση, αυτή η προσπάθεια μορφοποίησης μέσα σε αυτή την ταλάντωση. Θα κάνω μια συγκριτική, δηλαδή τώρα, συγκριτικό διάβασμα του έργου του Van Gogh εδώ και με ένα έργο του Gauguin που ήταν φίλοι και σύγχρονοι, για να δείξω ένα πολύ πρώτο δυνατό σημείο αυτής της προσπάθειας τακτοποίησης αυτού του χώρου, αυτού του χώρου της βαρυθυμίας, αυτού του χώρου της πανδιαπερατότητας, αυτού του χώρου της πανταχουπάρουσας ενέργειας, από το οποίο ξεκινούν όλα τα συζητήματα μορφοποίησης. Αυτού του χώρου με τον οποίο να ταυτιστείς είναι η τρέλα, που είναι ένα άλλο όνομα για τη σοφία. Ε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τώρα τι. Εδώ είναι, βλέπετε τα χρώματά του, το ουρανός, το κίτρινο, και εδώ το μονοπάτι. Το μονοπάτι είναι ένα μονοπάτι στη μέση και ένα μονοπάτι πάει αριστερά και ένα μονοπάτι πάει δεξιά. Σαν ένα τρίστρατο. Και ποιο είναι το θέμα εδώ, ότι μία μικρή πινελιά, όπως χρησιμοποιεί ο Van Gogh, οι κοφτές μικρές πινελιές, είναι έτοιμη να αποδώσει τα πάντα, θα μπορούσε να αποδώσει και τον ίδιο άνθρωπο, τον ουρανό, το κοράκι, το στάχι, το δρόμο, από την ίδια πινελιά φτιαγμένα, σαν όλα τα πράγματα να έχουν ένα στοιχειώδες δομικό υλικό, το οποίο έχει τακτοποιηθεί με έναν τρόπο και έχει κουνηθεί και έχει φτιάξει αυτή την εικόνα για να μπορέσει να βάλει ο άνθρωπος μία τάξη στο χάος, να μπορέσει να σταθεί πάνω από το υπέδαφος αυτό της αφίσου που το καταπίνει, να δώσει δηλαδή ένα χρώμα, μια μορφή σε αυτό που συμβαίνει. Εδώ αυτή η λογική, αυτή η προσπάθεια είναι μια λογική εγκύτητας. Δηλαδή τα αφήνει τα πράγματα κοντά, και όταν λέω εγκύτητας, εννοώ και είναι και μια λογική απομυθοποίησης, η οποία είναι πολύ συνάρρη και είναι συναφής με το αναλυτικό μυαλό. Δηλαδή είναι μια λογική η οποία λέει ότι αυτό που λέτε εσείς φύση, για μένα είναι μια μικρή πινελιά. Και αυτό που είναι μια απλή κοφτή πινελιά. Όλα τα πράγματα διχάνονται μέσα σε αυτή την πινελιά. Η ζωή που είναι το στάχι, το κοράκι που συμβολίζει το θάνατο, ο δρόμος που είναι λογικά, μοιάζει να μην οδηγεί πουθενά, ένας λόγος αδιεξοδικός. Όλα αυτά μαζί, δεμένα, δουλεύουν σαν ένα, ενώνονται. Αυτός είναι ο κόσμος. Σαν να σε συμφιλιώνει με την ίδια αίσθηση του θανάτου, με τον ίδιο κόσμο. Ζωή και θάνατος παντρεμένα. Ένα πράγμα. Όλα από το ίδιο υλικό. Αυτό ονομάζω μια κατάσταση εγκύτητας ή μια κατάσταση απομυθοποίησης. Απομυθοποίησης. Εδώ, δέστε τώρα ένα πίνακα του Gauguin. Φάιχεχε, δηλαδή αυτός ο τίτλος είναι ένας πίνακας φτιαχμένος στην Ταϊτή, περίπου ίδια χρονιά που έκανε ο Van Gogh τον άλλο κοντά. Εδώ τι συμβαίνει. Εδώ ο τίτλος αυτός είναι ένας τίτλος για την ομορφιά φτιαγμένος. Ποια είναι αυτή η ομορφιά, σαν σε φρίζα, τα πράγματα παρατεταγμένα, οι μορφές παρουσιασμένες, μια απλή γυναίκα στην Ταϊτή, σαν θεά. Και όλα σαν μια φρίζα, πώς είναι η πομπή του Παναθηναίου, του Παρθενώνα που περνούν τα άλογα, η πίση και τα λοιπά, έτσι διατεταγμένοι μέχρι να φτάσουν στους θεούς, στο πέπλο και λοιπά. Κάτι αντίστοιχο σε μορφή φρίζας, αυτή η διάταξη και μόνο, δεν υπάρχει εδώ η κοφτή πινελιά, αλλά υπάρχει το σχέδιο πιο ολόκληρο, αυτή η κατάσταση που θέλει την απλή τεχνή, μια θεά, έναν τόπο παραδείσιο ομορφιάς, όπου όλα είναι μέσα στη φύση, μια επιστροφή δηλαδή στην αρχική, στο αρχικό παράδεισο, όπως σας έλεγα, αυτή είναι μια μυθοποιητική λογική. Δεν είναι προϊόν ενός αναλυτικού μυαλού, όσο προϊόν ενός συνθετικού μυαλού. Δεν είναι τόσο μια εγκύτητα, όσο είναι μια απόσταση. Σαν να τα βλέπει από μακριά. Σαν να βλέπει έναν παράδεισο ο Γκογκέν από μακριά. Έναν παράδεισο. Ένα παράδεισο που είναι αποτέλεσμα μιας μυθοποιητικής λογικής. Από την εγκύτητα δηλαδή,
στην απόσταση και από την απόσταση στην εγκύτητα είναι μια ακριβώς προσπάθεια που ακριβώς που σημαδεύει αυτό το παιχνίδι του να τακτοποιηθούν τα πράγματα, του να μπουν οι τελείες σε σειρά και να φανούν τα σχήματα. Μια δεύτερη, και με αυτό θα κλείσω σήμερα τη σημερινή μου κουβέντα, ήδη έχω απειλήσει αρκετά, μια δεύτερη τέτοια προσπάθεια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι από τη συγκέντρωση στην εξάπλωση ή από την εμφάνιση στην απόκρυψη ή από τη ζωή στο θάνατο. Εδώ βλέπετε ένα έργο της Σρινεσά, που είναι Ιρανή, αλλά νομίζω στη Νέα Υόρκη, Ράψουλ το 1999. Δέστε όμως και αυτό, θα πάνε μαζί τα δύο, οι γυναίκες που σηκώνουν τα χέρια τους. Εδώ οι γυναίκες συγκεντρωμένες δείχνουν τα χέρια τους, στα χέρια υπάρχει κάτι γραμμένο. Εδώ οι γυναίκες φεύγουν και ανοίγονται προς τη θάλασσα. Εδώ βλέπετε από πώς τις... Αυτό είναι βίντεο το οποίο παρακολουθεί κανείς και για να δείτε καλύτερα τι θέλω να πω. Βλέπετε εδώ η εξαφάνιση, πώς εξαφανίζεται, πώς φεύγουν, κάνουν expansion, πώς εκτείνονται. Εδώ συγκέντρωση, οπότε το μήνυμα είναι ηχηρό, υπάρχει ένα θέμα, κάτι διαμαρτύρονται, υπάρχει ένα θέμα διαμαρτυρίας, οπότε η συγκέντρωση, το εντείνει, το επιτείνει, εδώ απλώνονται τώρα και χάνονται, αλλά δέστε εδώ, η ίδια καλλιτέχνη ταυτόχρονα προβάλλει διπλό βίντεο και στο ένα είναι άντρες και στο άλλο είναι γυναίκες. Εδώ οι άντρες είναι συγκεντρωμένοι, βλέπετε σε ένα προβαχώνα. Αλλιώτικη λογική. Είναι μια πολύ σπουδαία δουλειά που κάνει, είναι σαν. Γιατί ενώ εδώ βλέπετε, εδώ απομακρύνονται. Έτσι, αυτός που παρακολουθεί το βίντεο, παρακολουθεί ταυτόχρονα και αυτούς που... και το βίντεο όπως εξελίσσεται, τώρα εγώ σας δίνω δύο σκηνές, και τις γυναίκες και τους άντρες. Οπότε το σχόλιο δεν είναι μόνο κοινωνικό, βλέπετε πώς είναι στα συνέχεια τα επίπεδα που έλεγα, δεν είναι μόνο κοινωνικό, αλλά μπορεί να είναι και σχόλιο, δεν είναι μόνο ένα σχόλιο διαμαρτυρίας για την κατάσταση της γυναίκας για αυτό που θέλει να πει, αλλά είναι και κοινωνικό, αλλά ταυτόχρονα και ανθρωπολογικό και σημειολογικό και είναι μια, αλλά και θέματα φύλου, γιατί βλέπετε ότι είναι άλλη η γυναικεία, βλέπετε πως είναι άλλη η αντρική παρουσία, αλλιώς οι άντρες συνενώνονται σε έναν κύκλο συγκέντρωσης, αλλιώς εξαπλώνονται και τελείως διαφορετική η σχέση της γυναίκας στη συγκέντρωση, όταν δείχνει κάτι, πως τελείως διαφορετική η γυναίκα στην εξάπλωση. Είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα σπουδή και για τα δύο φύλλα, αυτό το πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί δείχνει την φιλική και αρσενική πλευρά, όπως εγώ πιστεύω που υπάρχουν σε άντρες και γυναίκες, τις δείχνει μέσα στην ιδιαιτερότητα που παίρνουν στα δύο φύλλα και το κάνει αυτό ένα στοιχείο της ίδιας της δουλειάς της. Για τη διαμαρτυρία που θέλει να κάνει, για αυτό που θέλει να κάνει το έργο της. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το θέμα μου σήμερα. Αυτό είναι το άλλο ερώτημα. Αυτό είναι η προσπάθεια για αυτό που σας μίλησα σήμερα με τα τρία σχόλια που έχουν να κάνουν με το γήπεδο, με την ταλάντευση και με το παιχνίδι ανάμεσα στην εγκύτητα και στην απόσταση. Όλο αυτό είναι μια προσπάθεια για να μπει μια αναφορά, να μπει μια τάξη στο χάος, να πάρει σάρκα και ωστά αυτό που Αρτώ έλεγε το θέατρο και το διπλό του, το ειδωλό του, στο πολύ ωραίο το αυτό κείμενο, στην ιδέα του αυτή για το ειδωλό, να πάρει δηλαδή σάρκα, να πάρει μια αναφορά αυτό το ακατάστατο υπόβαθρο, αυτό το ακατάστατο πεδίο παρηθυμίας, ενέργειας, όπως και αν το πούμε κανείς και ό,τι όνομα και αν του δώσουμε.
Στην επόμενη συζήτησή μας, την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, ακριβώς θα προσπαθήσω να κάνω σχόλια τώρα για προσπάθειες που να πηγαίνουν πέρα από αυτή την απολυτοποίηση του επίπεδου και που να συνδυάζουν αυτές τις προβληματικές που ανέπτυξα στις δύο προηγούμενες ομιλίες. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και τώρα, αν θέλετε, μπορώ να περιμένω τις ερωτήσεις σας ή να συζητήσουμε ό,τι νομίζετε. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Ναι, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, μπορώ να δω το PowerPoint. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση στο chat, μπορώ να σας απαντήσω. Πώς μπορώ να το πάω με point εδώ. Α, μπορώ να το δω εγώ, ε. Ναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, να σας... Ναι. Να σας απαντήσω σε ένα, σε αυτό που ρωτάνε. Αυτή η απόκρυψη, αυτή η ταλάντευση, μη σχολείτε, λοιπόν, αυτή η ταλάντευση είναι κάτι πιο ευρύτερο από αυτό. Εδώ είναι ένας πίνακας του Γουόρχολ, όπου βλέπετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ συχνό στη σύγχρονη ζωγραφική και αυτό είναι ένα είδος ταλάντευσης, αλλά είναι μια ταλάντευση ανάμεσα σε δύο πράγματα. Σε μια φωτεινή και σε μια σκοτεινή πλευρά. Ένας άνθρωπος έχει ένα φωτεινό μέρος και ένα σκοτεινό μέρος. Εδώ βέβαια είναι ακριβώς πάνω μια ταλάντευση σε δύο πλευρές, αλλά είναι πιο ευρύτερο το νόημα, γιατί ένας ολόκληρος χώρος παρασύρεται μέσα στην ταλάντευση, το οποίο εδώ στο Warhol, ενώ είναι ένας πολύ ωραίος πίνακας του, ο Warhol είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης και δεν είναι ταυτισμένος μόνο με την Pop Art, αλλά έχει ένα πολύ ευρύτερο έργο, αν τώρα δεν είναι του παρόντος. Όλη η μοντέρνα τέχνη παίζει με αυτό το θέμα, παραδείγματος χάρη, ο Ματίς, ας πούμε, βλέπετε, ζωγραφίζει μια γυναίκα που έχει με δύο πρόσωπα, ο Πικάσο κλπ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Ναι. Τώρα, άλλη ερώτηση είναι, όποιος θέλει μπορεί να γράψει άλλο θέμα. Όταν... Ναι. Γιατί εδώ υπάρχει. Όχι, όχι, εδώ κάνω. Να το. Αυτό το επίπεδο, μια ερώτηση, αυτό το επίπεδο, αυτό το γήπεδο, έχει αυτό το, δέστε ένα, ο Μπρίγκελ είναι ένας ζωγράφος της αναγέννησης, στις κατοχώρες. Δέστε αυτό το πίνακά του, ο οποίος είναι ένας πίνακας που έχει σχέση με την πτώση του Ίκαρου. Ο Ίκαρος πέφτει, το έχει κάνει το 1558, είναι στο Βρυξέλλες, στο Μουσείο της Μοντέρνας Τέχνης, στο Βρυξελλό.
Πού είναι τώρα ο Ίκαρος, πώς θα καταλάβουμε, ένα τεράστιο πίνακα και δεν υπάρχει κανένα Ίκαρος. Αλλά ο Ίκαρος είναι εδώ, βλέπετε κάτω, βλέπετε τα πόδια του που πέφτουν μέσα. Ο Ίκαρος πέφτει, αλλά οι ψαράδες εδώ ψαρεύουν. Οι ψαράδες ψαρεύουν. Το πλοίο παίρνει το δρόμο του. Βέβαια, ο Ίκαρος έχει τσακιστεί, γιατί τα φτερά του και τα φτερά του, βλέπετε εδώ, αιωρούνται κάπως από υπολείμματα. Όλος ο τόπος εδώ έχει γίνει, γιατί έχει καεί στον ήλιο, έχει πλησιάσει τον ήλιο και έχει καεί και έχει πέσει. Αλλά αυτός εδώ, ο χωρικός, οργώνει το χωράφι του, ο άλλος έχει τα πόρβατά του και κοιτάει πέρα. Τα καράβια παίρνουν τον δρόμο τους, ταξιδεύουν. Δεν ασχολείται κανείς με τον Ίκαρο που πέφτει. Αυτό είναι, έχει πολύ, δηλαδή με τη ματιά την πανοραμική του Μπρίγκελ, ο κόσμος γήπεδο, ο κόσμος δεν είναι, πώς θα το πούμε, και στον μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο, ποιος τη θυμάται τώρα αδιά που λέει ο Γκάτσος, είναι αυτό. Μπορεί κανείς να το πει και με αυτόν τον τρόπο, ότι το γήπεδο δεν είναι ένα γήπεδο που φιλοδοξεί. Δεν φιλοδοξεί, δεν έχει μία φιλοδοξία να βάλει γκολ, όπως έλεγα την προηγούμενη φορά. Ούτε φιλοδοξεί να... Αλλά μπορεί να είναι και ένα γήπεδο της αδιαφορίας, να είναι ένα πεδίο αριθμίας, να είναι ένα πεδίο που ρουφά τα πάντα και με την έννοια αυτή μπορεί να είναι και ένας χώρος τέτοιος, μπορεί να είναι ένας χώρος αδιαφορίας. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας θάνατος, μπορεί για το παιδί αυτό να είναι όλα τραγικά που χάρεται και για τον πατέρα του, αλλά όλοι οι άλλοι συνεχίζουν τις δουλειές τους. Υπάρχει κάτι άλλο, δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια άλλη ερώτηση. Τι όσο. Ναι. Για δούμε, τι ερώτηση. Ωραία, λοιπόν. Το γήπεδο ορίζει τα περιθώρια ή το αντίθετο. Το γήπεδο, όταν λέτε τα περιθώρια, εννοείται τα όρια. Τα όρια, όχι. Το γήπεδο έχει όρια. Εκτός αν με τη λέξη περιθώριο εννοείται κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι. Ναι. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Τι ορίζει τώρα τα όρια. Το γήπεδο έχει τα όρια του, αλλά αυτό θα είναι ένα αντικείμενο της επόμενης κουβέντας μας, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ποια είναι η διαπραγμάτευση των ορίων μέσα σε ένα γηπεδικό χώρο, πώς διαπραγματεύεται κανείς τα όρια. Αλλά αυτό το έχω αφήσει για την άλλη φορά, τώρα μισό λεπτό, αυτό εδώ για να βρω μισό, να σας βρω ένα παράδειγμα. Εδώ. Γιατί δεν... Stop share. Δεν γίνεται. Όχι. Keep, αυτό εδώ. Αυτό θέλω να βγάλω, να το δούμε ολόκληρο το slide. Εντάξει, δεν το βλέπω γιατί. Ναι. Στο... Με συγχωρείς. Να, αυτό εδώ. Αυτό θέλω να δω. Να το. Ναι. Τώρα όμως γιατί εδώ. Γιατί, πώς θα το δείξω αυτό. Να, ευχαριστώ.
Αυτό κάνω και όλα μου δείχνει αυτό. Α, τώρα πρέπει. Είναι κρυφό. Δεν είναι κρυφό. Είναι κρυφό. Το έχω ανοίξει. Λοιπόν, δέστε εδώ τώρα. Θα απαντήσω τώρα. Δεν ξέρω αν θα σας καλύψω. Θα προσπαθήσω την άλλη φορά, την επόμενη συνάντηση, να συζητήσω αυτό το θέμα. Αλλά εδώ τώρα εγώ είναι σας δείχνω με ένα... πάω σε ένα πέρα, γιατί για να διαπραγματευτεί κανείς τα όρια, είναι ένα πολύ, πολύ δύσκολο θέμα μέσα σε ένα γηπαιδικό χώρο και να πει κανείς αν τα όρια ορίζουν το γήπεδο ή το γήπεδο ορίζει τα όρια. Τα όρια ορίζουν με έναν τρόπο το γήπεδο και το ανάποδο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται αυτή, ποια είναι αυτή η διαλεκτική των ορίων και του γήπεδου. Διότι το γήπεδο έχει τα όρια του, αλλά και τα όρια προσδιορίζουν ένα γήπεδο. Και το θέμα είναι αυτή είναι αυτά τα όρια. Το θέμα είναι ότι τα όρια αυτά δεν είναι μία γραμμή. Αν είναι μία γραμμή. Βέβαια στο ποδόσφαιρο είναι μία γραμμή. Αλλά μπορεί να είναι κάτι πιο, ευρύτερο. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι μία απλή γραμμή. Γιατί όταν είναι μία απλή γραμμή, σημαίνει ότι από εδώ και μέσα επιτρέπεται, από εκεί και πέρα απαγορεύεται. Αυτό το πράγμα δουλεύει στη λογική του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Αλλά δεν δουλεύει εύκολα σε άλλες περιπτώσεις. Εκεί που τα όρια, γιατί τα όρια κανείς και τα βάζει και τα τοποθετεί και πρέπει να βάλει όρια, αλλά αν βάλει όρια τότε ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Μπορεί να απομονωθεί. Επομένως, τι είδους όρια θα μπουν και πώς θα μπουν τα όρια για να οριστεί εδώ το παιχνίδι, ο γηπεδικός χώρος, είναι πάρα πολύ, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όταν τα όρια μπαίνουν πολύ σφιχτά, μπαίνουν σαν borderlines και είναι ασφιχτικά. Όταν όμως στα όρια αρχίσει να προσδίδει κανείς χώρο, τότε το θέμα γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Σας δείχνω ένα παράδειγμα, μια δική μου φωτογραφία από το Λονδίνο, το Covent Garden, σε μια παράσταση του Τραβιάτα, του Βέρντι. Είναι η σκηνή που είναι η πρωταγωνίστρια είναι μέσα στο δωμάτιο, βλέπετε στο καφέ. Αλλά είναι ένα κυκλικός χώρος και προσδιορίζει το εσωτερικό. Αλλά γύρω από αυτό υπάρχει ένα δεύτερο όριο, ένας δεύτερος διάδρομος, ο οποίος δείχνει ακριβώς αυτό το παραπέμπει στο ασφιχτικό. Αυτό το ότι είναι, ναι μεν είναι στο εκεί, αλλά είναι έγκλειστη. Αυτός ο εγκλεισμός που είναι και ένας ψυχολογικός εγκλεισμός. Το σκηνικό αυτό το επέτυχε με αυτόν τον πολύ ωραίο φάνταστο τρόπο που έκανε πολύ ωραία εντύπωση και το συγκράτησαν. Δημιουργώντας ένα διπλό κέλυφος. Κάτι που και εμείς το κάνουμε πολύ συχνά στην ηλεκτρονική, όταν θέλουμε σήμερα πια, έχοντας ξεπεράσει αυτές τις παραδοσιακές λογικές του μοντερνισμού ή του μεταμοντερνισμού, στην προσπάθειά μας για μια δημιουργική ηλεκτρονική κάνουμε διπλά κελύφη. Και μέσα από αυτά, μέσα από ένα δεύτερο κελύφος, μπορούμε να προστατεύσουμε πολύ καλύτερα αυτό που έχουμε στο πιο από μέσα. Αυτό το ίδιο το είδα τότε εκεί. Βλέπετε λοιπόν ένα εσωτερικό που είναι το όριό του, το οποίο περιστρέφεται μάλιστα και μπορείς να βλέπεις ανάλογα τίποτα τη σκηνή που διαδραματίζεται. Εδώ παρουσιάζεται ένα εσωτερικό, το δωμάτιο και γύρω ένα άλλο κέλυφος, το οποίο είναι κλειστό στο δωμάτιο ναι μεν, αλλά στο σπίτι που είναι κλειστή, γιατί είναι ψυχικά, είναι ήδη πια κλεισμένη, είναι πια περιορισμένη. Εδώ λοιπόν δηλαδή γίνεται μια δημιουργική. Άρα ο χώρος ποιος είναι, είναι ο χώρος του πρώτου κελύφους ή είναι ο δεύτερος, είναι και οι δύο μαζί. Βλέπετε πώς τα όρια, ανάλογα πώς θα τα διαμορφώσεις, διαμορφώνουν και το γήπεδο. Οπότε δεν είναι, επιδρούν καθοριστικά σε αυτό το πώς θα δημιουργηθεί το γήπεδο του παιχνιδιού. Γιατί αυτή παίζει ταυτόχρονα και στο εσωτερικό, παίζει ταυτόχρονα και στο εξωτερικό ο κελύφος. Πάντως το γήπεδο θέλει τα όρια του. Για να μπορέσει να νοηματοδοτηθεί και να σημειωθεί ο χώρος της λειτουργίας του. Αλλά η δημιουργία των ορίων γίνεται με τη δική μας παρέμβαση. Εμείς δηλαδή, καθώς διαμορφώνουμε το γήπεδο και καθώς κάνουμε αυτή την ταλάντευση που σας μίλησα και καθώς προχωράμε σε αυτό το formation action, δηλαδή σε αυτή το να μορφοποιήσουμε τα πράγματα και να τους δώσουμε εικόνα για να μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να δημιουργήσουμε σημεία αναφοράς, το πόσο αυτή η κατανόηση θα είναι σφιχτή ή θα είναι πιο ανοιχτή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι το θέμα της τρίτης μας κουβέντας.
Έχουμε κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημα αυτό. Να δω αν έχει κάτι. Για να δω εδώ πώς έχει κάτι άλλο. Θέλετε κάτι εσείς, δεν καταλαβαίνω που μπορούμε να πούμε. Νομίζω εντάξει, δεν... Α, πάλι να βλέπω μια... Εδώ. Πώς είναι μια ερώτηση, δεν είναι μια... Α, και εμείς σας ευχαριστούμε. Σκεπιό, τάδε... Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, να θέλετε κάτι άλλο. Όχι, δεν ξέρω. Θέλω να σταματήσουμε εδώ. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Μισό λεπτό. Λοιπόν, νομίζω εντάξει είμαστε, οπότε σας περιμένω την επόμενη Παρασκευή που θα κουβεντιάσουμε το τρίτο μέρος, το πέρα από το υποκείμενο και το θεμέλιο και ελπίζω να σας έχω πάρει κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, ελπίζω να σας φάνηκα χρήσιμος. Εύχομαι σε όλους καληνύχτα. Καλό σας βράδυ και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ γιατί... Α, βλέπω... Νομίζω κάποιος θέλει να πει κάτι. Μπορείτε εσείς, παρακαλώ, αν θέλετε, να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο σας. Η κυρία Πόπη. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Θέλετε, αν έχετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, θέλετε να μου γράψετε στο chat, γιατί έχω προσπαθήσει να σας κάνω να μιλήσετε. Okay. Μπορεί να ήταν κατά λάθος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί, που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κοστελέτο και σας περιμένουμε και στην τρίτη ενότητα την επόμενη Παρασκευή στις 7 η ώρα. Καλό σας βράδυ.